Εδώ βρισκόμαστε στους Σιμιάδες. Εγώ θα μιλήσω ολοκληρωτικά για τα έργα του Μεθυδρίου. Εξασφαλίστηκε ένα δάνειο 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Μεθύδριο και αρχίζουμε και το υλοποιούμε. Βρισκόμαστε περίπου στη μέση να αλλάξουμε όλα τα εξωτερικά δίκτυα για να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα του νερού για τον κόσμο. Πρόεδρε, στα επόμενα σχέδια, ποια χωριά είναι, έχετε στο μυαλό σας? Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα φτιάξει και να υδροδοτήσουμε ακόμα, να εμπλουτίσουμε τις δεξαμενές του κορυφαίου με μια γεώτρηση που θα αξιοποιήσουμε. Έργο 250.000 ευρώ, το οποίο το έχουμε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί μέσα στο έτος κι αυτό. Είναι ένα έργο του Μεθυδρίου, το οποίο, όπως σας είπε και ο κύριος Πρόεδρος, το οποίο το υλοποιεί η ΔΕΙΑ Τρίπολης. Είναι έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αφορά ουσιαστικά την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης, είτε είναι αμυαντοσωλήνες είτε είναι σιδεροσωλήνες παλιού δικτύου ύδρευσης, για μια σειρά από χωριά μας και της Μαντινίας, όπως είναι εδώ που είναι στο Σιμιάδες, το Λουκά, το Αρτεμίσιο και της Νιοχώρη Ζευγολατιό και στο Κορίθιο, είπαμε Νιοχώρη και Ζευγολατιό. Είναι αρκετά χωριά που θα αλλαχθεί το δίκτυο. Είναι, όπως καταλαβαίνετε όλοι, ένα σημαντικό έργο, το οποίο έχει να κάνει πρώτα και κύρια με την ποιότητα του νερού για όλα αυτά τα χωριά και επιπλέον είναι και για την οικονομία νερού, γιατί τα παλιά δίκτυα, όπως ξέρετε, έχουν απώλειες σημαντικές, οπότε με την αλλαγή του δικτύου θα γλιτώσουμε όλες αυτές τις απώλειες, οπότε κάνουμε και οικονομία στην εποχή τη σημερινή που είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα και όλα έχουν σχέση με την ψυχρία. Κάνουμε και οικονομία νερού, αλλά το βασικότερο είναι ότι προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι οι αμυαντοσωλήνες, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί 50 χρόνια τώρα, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στη δημόσια υγεία. Στόχος, όπως έχουμε πει, της Δημοτικής Αρχής είναι ότι μέχρι το τέλος της πρώτης τετραετίας, αυτής της τετραετίας, θα έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν σε όλα τα χωριά μας με καινούργια δίκτυα ύδρευσης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε όλους και για την πόλη μας, αλλά αφού μιλάμε για τα χωριά τώρα, να εξασφαλίσουμε για όλους τους κατοίκους των χωριών μας ποιοτικό πόσιμο νερό. Είναι μια σειρά από έργα που υλοποιεί ήδη η ΔΕΙΑ, ένας μεγάλος αριθμός έργων που είμαστε στη φάση της δημοκράτησης και της υπογραφής σύμβασης. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Και είναι και οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλουμε, είτε στο Τρίτσις στο πρόγραμμα, είτε σε άλλα προγράμματα. Και θα ελπίζουμε ότι θα ενταχθούν τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε και αυτά τα έργα να ξεκινήσουν να υλοποιούνται από αυτή την τετραετία. Ήταν δέσμευσή μας, το κάνουμε ουσιαστικά πράξη, προσφέροντας. Και εδώ να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ και το Μεθύδριο, βέβαια, και τον κύριο Πρόεδρο του Μεθυδρίου για την συνεργασία, αλλά κυρίως την ΔΕΙΑΤ που επιτελεί, όπως είπα, αυτό το έργο, τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ, γιατί όλα αυτά τα έργα γίνονται ουσιαστικά με δουλειά της ίδιας της ΔΕΙΑΤ, χωρίς αναθέσεις μελετών, χωρίς να έχουν πληρώσει μελέτες σε εξωτερικούς συνεργάτες κλπ. Ευχαριστούμε λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου ως πρόεδρος ΔΕΙΑΤ την υπηρεσία, τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΤ από τον πρώτο έως τον υψηλό βαθμό, έως τον πιο χαμηλό βαθμό, γιατί πραγματικά προσφέρουν σημαντικό έργο στους πολίτες του Δήμου. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο στο χωριό εδώ, στους Σιμιάδες? Όπως σας είπα, δεν αφορά μόνο το χωριό, είναι πάρα πολλά χωριά. Εδώ, όπως βλέπετε, προχωράει. Θα δουλεύουν συνέχεια. Έχουν και κάποια θέματα με την προμήθεια των σωλήνων, γιατί έρχονται από το εξωτερικό. Υπάρχουν προβλήματα λόγω κορονοϊού. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο για όλα τα χωριά, όχι για το χωριό Σιμιάδες. Είναι εδώ σε εξέλιξη το έργο, η αντικατάσταση του εξωτερικού δίκτυου ύδρευσης από Μεθύδριο προς δεξαμενή Σιμιάδων. Είναι ένα έργο που έρχεται να συμπληρώσει από προηγούμενο έτος που κάναμε την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μέσα στο χωριό με τη ΔΕΙΑΤ. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο εδώ και με την υπηρεσία τη ΔΕΙΑΤ. Πρέπει να πω, η υπηρεσία η ΔΕΙΑΤ είναι η τόπη υπηρεσία του Δήμου, ας το πούμε και αυτό, διότι έτσι είναι το σωστό. Προχωράει το έργο, πιστεύω να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, μέσα σε ένα μήνα. Θα προχωρήσει και προς Αρτεμίσιο. Εμείς, σαν κοινότητα, προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα εδώ στο χωριό, σε συνεργασία πάντα με τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε προγραμματίσει κάποια έργα που θα γίνουν το καλοκαίρι, κάποιες αγροτικές οδοποιίες, κάποιες ασφαλτοστρώσεις μέσα στο εσωτερικό δίκτυο του χωριού. Είμαστε σε απόλυτη και σε καλή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και με τον Δήμαρχο.
Σε όλα τα θέματα. Πρόεδρε, εσείς ζείτε στο χωριό. Πόσο δύσκολο ήταν να μένετε μερικές μέρες χωρίς νερό πριν την ολοκλήρωση αυτού του έργου, να πίνετε ένα νερό το οποίο δεν είναι και τόσο ποιοτικό στην καθημερινότητά σας? Η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές βλάβες το χρόνια τώρα το δίκτυο, λόγω ότι ήταν παλαιωμένο. Υπήρχαν δυσκολίες, κάναμε υπομονή. Ήρθε η ώρα τώρα που γίνεται η αντικατάσταση και όλα καλά.